Όντως, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε περίπου 10 αιτήματα για την μείωση των μισθωμάτων. Αυτό πρέπει να σας ενημερώσω ότι είναι μια πάγια τακτική που κάνουν οι ενοικιαστές του Δήμου εδώ και χρόνια. Βέβαια, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει καθιερωθεί να δίνεται στους μισθωτές μια ετήσια μείωση μισθώματος γύρω στο 8%. Έτσι λοιπόν και φέτος θα κρατήσουμε αυτή την τακτική όπως ακολουθείτε και μέχρι τώρα, οπότε δεν παρατηρείται καμιά διαφοροποίηση στα έσοδα των ενοικίων που εισπράττει ο Δήμος. Επ' ευκαιρίας να σας ενημερώσω ότι πέρσι μέχρι και το τέλος Αυγούστου του 2020 ο Δήμος είχε εισπράξει 224.000 ευρώ όσον αφορά τα κινητά του. Φέτος έχουμε εισπράξει 207.000. Υπάρχει μία μείωση της τάξης των περίπου 15.000 ευρώ. Ήθελα όμως να σας θυμίσω ότι πέρσι τα καταστήματα ήταν κλειστά Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Φέτος το 2021 ήταν κλειστά Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Άρα έχουμε και ένα μήνα επιπλέον που ήταν κλειστά τα καταστήματα. Άρα θεωρώ ότι είμαστε περίπου στις εισπράξεις στα ίδια επίπεδα. Οπότε 8% θα είναι η μείωση που θα ισχύσει για όλους ή για όσους υποβάλλουν το αίτημα? Κοιτάξτε, τα μισθώματα αυτά εξετάζονται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εμείς έχουμε ψηφίσει ατύπως στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε συζητήσει ότι θα παρέχουμε μία έκπτωση της τάξης του 8%. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποιο αίτημα το οποίο χρήζει μιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης, αυτό θα υπάρξει. Η δυνατότητα που έχει ο Δήμος είναι μείωση έως και 20%. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αυτό δεν ισχύει. Έτσι και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, όποια μισθώματα έχουν λήξει, η ανανέωσή τους γίνεται με μίσθωμα το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ανταποκρίνεται και στην αγορά. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποια παλιά μισθώματα τα οποία δεν έχουν λήξει και ισχύουν ακόμα, αυτά έχουν όντως χαμηλό μίσθωμα. Όλα όμως τα καινούργια συμβόλαια εδώ και πάνω από 6-7 χρόνια είναι στις τιμές που κυκλοφορούν στην αγορά. Θέλω μόνο να πω ότι υπάρχουν κάποια μισθώματα όπως είναι ας πούμε βουνώδεις εκτάσεις που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αυτά όντως τους τα δίνουμε σε πολύ χαμηλή τιμή γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά από μια εκτεταμένη αλληλογραφία που είχαμε και με τον τοπικό ΔΔΕ αλλά και με τον Αθηνών, δεν βρήκαμε άκρη όσον αφορά την μείωση, το ποιος θα περάσει την μείωση των ανταποδοτικών τελών μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Προφορικά και όχι εγγράφως, ενώ επιμέναμε να μας το στείλουν εγγράφως, μας ενημέρωσαν από την Αθήνα ότι μόνοι μας πρέπει να μπούμε στο σύστημα της ΔΕΗ και να αλλάξουμε τους συντελεστές των ανταποδοτικών. Σαν παράπονο το κάνω ότι κανένας από την ΔΕΗ δεν ήρθε να μας δείξει το σύστημά τους. Δηλαδή μπήκαμε μέσα στο σύστημα μιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας και ψάχνοντας βρήκαμε πώς αλλάζει ο συντελεστής και έτσι προχωρήσαμε στην αλλαγή του. Αυτό σημαίνει ότι από 1 του Σεπτέμβρη όσοι λογαριασμοί εκδίδονται θα εκδίδονται με τους νέους μειωμένους συντελεστές και παραμένει η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι τώρα στο τέλος του χρόνου που θα ψηφίσουμε για τη συντελεστή των ανταποδοτικών για το 2022 θα προβλεφθεί να περιλάβουμε την μείωση την οποία έχασαν οι δημότες. Θα θέλα να κάνω μόνο μια μικρή παρέμβαση και να πω ότι από το 1,83 που ήταν ο συντελεστής είχαμε ψηφίσει να γίνει 1,65. Είναι δηλαδή μία μείωση της τάξης του 1,29. Αυτό σημαίνει ότι, όχι άκυρο, θα ήθελα όμως να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Εάν θυμάστε, ο συντελεστής ο παλιός ήταν 1,85, 1,83. Ο νέος συντελεστής που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 1,65. Άρα έχουμε μία μείωση της τάξης του 0,18%. Το οποίο σημαίνει κατά μέσο όρο σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ότι ο ιδιοκτήτης γλιτώνει 18 ευρώ το χρόνο, που σημαίνει 1,5 ευρώ το μήνα. Το θέμα δεν είναι οικονομικό,
Το θέμα είναι ηθικό και να είσαστε σίγουροι ότι θα συμπεριληφθεί στην επόμενη απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε κανένας δημότης να μην βγει χαμένος από τη συγκεκριμένη κίνηση που προέβη το Δημοτικό Συμβούλιο.